Λοιπόν, θέλω να σου υπενθυμίσω σήμερα, 8 του μήνα, βασικά να θυμίσω σε όλους, γιατί μου το θύμισαν και εμένα τα κοινωνικά δίκτυα δηλαδή. 8 του Γενάρη του 2017, Μπάμπη, είχα αποκλειστεί στο Μαραθίτη εξαιτίας χιονιά. Είχε χιονίσει τόσο πολύ που είχαμε αποκλειστεί. Το 2019, στις 8 του Γενάρη, κάνω τώρα ιστορική αναδρομή, βλέπεις, στις 8 του Γενάρη του 2019, ήμουν με τον συνάδελφο, τον Γιάννη του Γιαλουράκη, στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου το χιόνι ήταν απίστευτα πολύ. Ένα εξαιρετικό, δύσκολο ρεπορτάζ και όμορφο παραλίως, γιατί στο τελείωμα είχαμε και τα γνωστά, ξέρεις ότι γίνεται. Τα γνωστά παρελειπόμενα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, ναι, ναι. Στο καφενείο, στα βρακόντια, με τις σόφτες πατάτες και όλα τα υπόλοιπα. Καθώς μας ταξίδεψες λίγο και... Φέτος, στις 8 του Γενάρη, όχι δεν έχει χιόνια, αλλά δεν έχουμε δει ούτε βροχή. Τι γίνεται, παιδιά? Τι θα γίνει, πού θα πάμε με αυτήν την κατάσταση? Ρωτάς εμένα ή να ρωτήσουμε έναν ειδικό? Να ρωτήσουμε τον ειδικό, τον απόλυτο ειδικό νομίζω. Τι λες κι εσύ? Ναι, πάμε. Καλό απόγευμα. Κύριε Λαγουβάρδε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Λαγουβάρδε? Εδώ δεν έχει βρέξει στην Κρήτη σχεδόν. Είδα αυτή την απίθανη φωτογραφία που αναρτήσατε. Από την. Ναι. Αυτή την απίθανη φωτογραφία που αναρτήσατε στα social media, που είναι από την Κρήτη. Όχι, δεν είναι στην Κρήτη, θα το διευκρινίσω γιατί έγινε μπέρδεμα. Δεν είναι στην Κρήτη αυτή η φωτογραφία. Από πού είναι? Είναι στον Παρνασσό. Δηλαδή, ακόμα χειρότερα. Δεν είναι φετινή όμως, είναι του περσινού χειμώνα, γιατί και ο περσινός χειμώνας ήταν, ο Ιανουάριος ήταν πολύ κακός, χιόνια δεν είχαμε και τότε. Και αυτή είναι μια εικόνα του Παρνασσού και αν θέλετε είναι πιο σημαντικό αν θέλετε από ότι στην Κρήτη, γιατί είναι σημείο που είναι βορειότερα μέσα στη χώρα μας και ήταν πραγματικά μια εικόνα σαν να ήταν καλοκαίρι. Πραγματικά είναι μια, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ακόμα αν πιο χαρακτηριστική. Δεν είμαστε εμείς και είναι ο Παρνασσός αυτό. Νομίζω ότι η χώρα όλη πρέπει να χτυπήσει πολύ δυνατά καμπανάκια. Ναι. Εντάξει, τώρα φέτος είναι ο καλύτερος. Ουσιαστικά και στον Παρνασσό, μια και μιλάμε, τα πρώτα καλά χιόνια έπεσαν χθες. Στις 8 του Γενάρη. Λοιπόν, κύριε Λαγουβάρδε, η Μέρη Καριωτάκη αναρωτιέται τώρα εδώ πού είναι οι βροχοπτώσεις. Καλά, στην Κρήτη, πού είναι οι βροχοπτώσεις? Τις ψάχνουμε. Εντάξει, έχουμε έλλειμμα βροχοπτώσεις. Στην Κρήτη το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Η εβδομάδα όμως που ξεκινάει είναι αρκετά έτσι ζωηρή, θα το έλεγα καιρικά. Δόξεις. Και έτσι θα έχουμε βροχές. Έχουν ξεκινήσει κάποια φαινόμενα, κυρίως στο δυτικό τμήμα της Κρήτης, ασθενή για την ώρα. Θα έχουμε όμως αρκετές βροχές στην Τρίτη, σε ένα μεγάλο μέρος του νησιού. Και νομίζω θα πέσουν αρκετά νερά. Και θέλει και κάποια προσοχή, γιατί κατόπιν έχουμε και κάποιες καταιγίδες, ίσως και κάποια χαλαζόπτωση. Θέλει προσοχή αυριανή ημέρα. Γιατί στα νότια τμήματα της χώρας μας, δηλαδή νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη και τμήματα των Δωδεκανήσων, θα έχουμε αρκετά έντονα φαινόμενα. Με νοτιάδες και ήπιες βέβαια θερμοκρασίες. Ακόμα. Η θερμοκρασία δηλαδή παραμένουν έτσι ύπνοι. Ακριβώς. Πάνω τα κανονικά. Είμαστε 4-5 βαθμούς κάθε μέρα πάνω. Και σήμερα είχαμε πάνω από 20 βαθμούς πάλι μέγιστη τιμή θερμοκρασία στην Κρήτη. Είναι μια τιμή περίπου 5 βαθμού πάνω από τα κανονικά και δεν είναι μόνο τη χθες ή σήμερα. Πολλές ημέρες τώρα και τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο νησί. Δεν είναι καλό αυτό προφανώς. Τα βαριά μπουφάν πότε θα τα βάλουμε, κύριε Λαγουβάρδε? Θα έχει μια πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη και θα συνεχίσουν κάποια φαινόμενα. Θα έχει και χιόνια στα ορεινά την Τετάρτη. Πέμπτη Παρασκευή, έτσι πάμε σε μια βελτίωση, θα έλεγα, και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Και φαίνεται Σαββατοκύριακο να έχουμε μια νέα ισχυρότερη ψυχρή εισβολή, η οποία θα επηρεάσει και την Κρήτη από την στοιχεία μέσα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, ίσως και τη Δευτέρα, με αρκετό κρύο. Κάποια φαινόμενα θα κατέβουν λίγο για τα χιόνια νοτιότερα, αλλά αυτό για το δεύτερο κύμα του Σαββατοκύριακο θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Ας συγκρατήσουμε τις αυριανές βροχές. Την πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πρόσκυρο όμως την Τετάρτη προς Πέμπτη. Μια μικρή άνοδο θα κάνει δηλαδή έτσι ένα σκαμπανέφασμα με τη θερμοκρασία και Σαββατοκύριακο θα έχουμε έτσι μια καλή ψυχρή εισβολή σε όλη τη χώρα. Θα έλεγα Τετάρτη και μετά, να το πούμε έτσι σε σύνολο, θα έχουμε για ένα τετραήμερο χειμωνιάτικο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας. Και θα είναι η πρώτη φορά που θα έχει και τόσο σχετικά μεγάλη διάρκεια. Θα πέσουν νερά και στην Αλεκάνη, στη Μεσαρά, στην Πεδιαδά. Έχετε εικόνα? Ναι, πιστεύω ότι θα πέσουν και εκεί. Θα πέσουν και εκεί. Η Τρίτη ειδικά είναι μια βροχερή ημέρα. Στη συνέχεια με το βοριά, η Τετάρτη θα γυρίσουν οι άνεμοι σε βοριάδες, αρκετά ενισχυμένοι. Τα φαινόμενα θα είναι κυρίως στο βόρειο κεντρικό τμήμα του νησιού, δεν θα βρέχει δηλαδή στο νότο. Αλλά το αποψινό αυριανό σύστημα εκτιμώ ότι θα δώσει αρκετές βροχές σε ένα μεγάλο μέρος του νησιού. Αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό. Έτσι. Θέλουμε και άλλα τέτοια συστήματα. Θέλουμε αρκετές βροχές ακόμα. Ελπίζουμε στο επόμενο τρίμηνο που ο καιρός
κλιματολογικά ευνοεί αυτές τις καιρικές συνθήκες να τις έχουμε, γιατί μια δεύτερη κακή χρονιά, υδρολογικά κακή χρονιά στην Κρήτη, δεν θα είναι καθόλου καλό. Το ξέρω πάμε, καλώς, πολύ καλύτερα. Να πάμε σε αυτό, κύριε Λαγουμπάρδε, γιατί το 2023 αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας για τις βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Ακριβώς, ναι. Ανεδώσαμε σε κάποια στοιχεία από το σταθμούς μας και περιοριστήκαμε στην τελευταία δεκαετία που πλέον το αστεροσκοπείο έχει κάνει ένα καλό δίκτυο στο νησί και έχουμε μια πολύ καλή καταγραφή. Ήταν η χειρότερη χρονιά του 2023 και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Ξεπεράσαμε το 2016 που πήγε μια κακή χρονιά. Το 2019 είναι μια πολύ βροχερή χρονιά. Είχαμε και τις μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη το Φεβρουάριο. Αλλά δυστυχώς το 2023 ήμασταν περίπου 30-40% κάτω στις βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές του νησιού και με πολύ λίγα χιόνια. Έτσι. Επίση πολύ σημαντικό αυτό για το υδατικό ισοζύγιο. Ισχύει για όλη την Κρήτη και στην Δυτική Κρήτη, που παραδοσιακά νομίζω έχουμε περισσότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με την Ανατολική. Ναι, η πτώση ήταν τη τάξη των 30-40% και σε περιπτώσει και 50% σε όλο το νησί. Αλλά προφανώς, επειδή συγκρίνουμε τις κανονικές τιμές σε κάθε περιοχή, η Δυτική Κρήτη είχε περισσότερες βροχές. Το Ασκήφο είναι ένα πολύ βροχερό μέρος, ενώ κατά μέσον όρο έχει 2.000 χιλιοστά βροχής, είχε 1.200 το 2023. Είναι ένα μεγάλο νούμερο, έτσι. Αλλά υπολείπεται πολύ αυτό που κανονικά θα έπρεπε να έχουμε, για παράδειγμα, στα δυτικά. Το έχουμε καταλάβει, κύριε Λαγουβάρδη, βλέποντας τη στάθμη στα διάφορα φράγματα. Ακριβώς. Στο φράγμα από Σελήνη, η κατάσταση είναι απογοητευτική. Ναι, έχουν βγει τα σπίτια που είχαν καλυφθεί, τα είδα και εγώ στις φωτογραφίες, έχουν κάνει και παραλία μπροστά τους. Είναι πραγματικά. Νομίζω με ξέρεις το φράγμα Αμαρίου, στον Δαμόνο, είναι σε καλή κατάσταση. Και είχε και κάποιες βροχές αρκετές στην περιοχή και το τελευταίο διάστημα. Αλλά όσο πιο ανατολικά πάμε, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Και σας είπα, θα έχουμε βροχές. Γενικά θα είναι μια εβδομάδα που θα έχει και βροχές και θα έχει και χιόνια στις ορεινές περιοχές. Θέλουμε, είπαμε, και τα χιόνια, αλλά θέλουμε να έχει και συνέχεια. Θα δούμε πώς εξελιχθεί η συνέχεια. Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για τις επόμενες εβδομάδες. Απλά να υπενθυμίσουμε και στους τηλεθεατές σας ότι έχουμε μπροστά μας 2,5 μήνες που παραδοσιακά έχουμε φαινόμενα στην Κρήτη και ελπίζω να τα έχουμε. Πάντως το σημαντικό, πέρα από τις βροχοπτώσεις για τα φράγματα και για να έχουμε έτσι επάρκεια νερού, είναι ακριβώς και αυτό που αναφέρεται και οι χιονοπτώσεις, έτσι, κύριε Λαγουμπάρδη. Από εκεί ουσιαστικά κατεμπαίνουν τα νερά και εμπλουτίζουν και γεμίζουν τα φράγματα. Ναι, γιατί αν κάνει μια ισχυρή καταιγίδα και ρίξει 100 χιλιοστά, θα κάνει ζημιές και το μεγαλύτερο από αυτό το νερό θα φύγει στη θάλασσα. Έτσι. Θα δούμε μετά τους αριθμούς των βροχοπτώσεων, θα λέμε «Α, καλά ήτανε», αλλά δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ένα στοιχείο της ανάλυσης είναι να δω πόσο έχει βρέξει μέσα στη χρονιά. Το δεύτερο είναι να δούμε σε πόσες φορές έχει βρέξει και αν έκανε πολύ μεγάλη ύψη κάποια στιγμή, που προφανώς και ζημιά θα έκανε και καταστροφές θα προκάλεσε. Και επίσης να παρακολουθούμε και τη χιονόστρωση, χιονόπτωση, γιατί η αργή απορροή από το λιώσιμο του χιονιού την άνοιξη είναι αυτή που τροφοδοτεί ομαλά τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Ένα ζητούμενο βεβαίως είναι και η θερμοκρασία στις θάλασσες, κύριε Λαγουβάρδη. Εμείς το Σάββατο κάναμε μπάνιο στη θάλασσα. Ναι, πολύ υψηλές. 2-3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Και μάλιστα όσο βορειότερα πάμε προς το Θρακικό, η θερμοκρασία έφτανε και 3-4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Θα αλλάξει βέβαια αυτό λόγω των ψυχρών εισβολών και των ψυχρών κυμάτων που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Θα πέσει η θερμοκρασία. Αλλά και πάλι είναι έτσι εντυπωσιακό να βλέπεις σε όλη τη Μεσόγειο, έτσι, δεν είναι μόνο στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, αλλά σε όλη τη Μεσόγειο να βλέπεις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Πάμε σιγά σιγά σε αλλαγές. Είναι αδιαφυσβήτητο, το 2023 ήταν η πιο θερμή χρονιά στον κόσμο. Εμείς είχαμε το 2023 βιώσαμε το μεγαλύτερο καύσωνα σε διάρκεια στη χώρα μας. Μετά βιώσαμε τις καταστροφικές πλημμύρες και τα δυσθεώρητα ύψη βροχής στη Θεσσαλία το Σεπτέμβριο. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, πάρα πολλοί ζεστοί μήνες με πολύ σημαντικές αποκλίσεις προς τα πάνω σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα και στην Κρήτη. Έχουμε αλλαγές και δυστυχώς τις συνέπειες τις βλέπουμε ήδη και φοβόμαστε μην γίνουν πολύ χειρότερες στο μέλλον. Το πιο ζεστές ελληνικές θάλασσες πρακτικά τι σημαίνει για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, ποιες είναι δηλαδή οι επιπτώσεις και σε. Εντάξει, δεν είμαι ειδικός όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά προφανώς έχει επιπτώσει στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην ζωή, στη θαλάσσια ζωή και στις καλλιέργειες. Οι φιοκαλλιέργειες, για παράδειγμα, ξέρω ότι επηρεάζονται αρκετά από τη θερμοκρασία της θάλασσας και επομένως μεγάλες αποκλίσεις από το πάνω προς τα κάτω δημιουργούν προβλήματα. Αλλά σταματώ εδώ γιατί δεν είμαι ειδικός. Απ' την άλλη, όσον αφορά τα καιρικά συστήματα, ζεστότερες θάλασσες σημαίνουν μεγαλύτερη εξάτμιση, περισσότερο νερό που μπαίνει σε σύννεφα και άρα πιθανότητα και εντονότερες βροχοπτώσεις. Έχει γενικά και φυσικά και ζεσταίνει κατά κάποιον τρόπο και την κοντινή ξηρά. Οι θερμοκρασίες που είδαμε και στη θάλασσα και στην ξηρά σε όλη τη χώρα αλλά και στην Κρήτη σας είπαν εντυπωσιακά υψηλές το τελευταίο τρίμηνο. Τώρα, τις αλλαγές τις βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό και εσείς οι επιστήμονες τις επισημαίνετε πολλά χρόνια πριν. Και είμαστε έτοιμοι.
Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι. Και δεν είμαστε έτοιμοι ούτε βραχυπρόθεσμα, γιατί το βλέπουμε όταν γίνει μια θεομηνία, μια καταστροφή όπως είχαμε και τον Οκτώβριο του 2022 στην Αγία Πελαγία. Τρέχουμε. Δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι για βραχυπρόθεσμα. Πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα τα συστήματα πολιτικής προστασίας. Είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό. Ειδικά σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να το δουν οι περιφέρειες, ειδικά να το δουν με πολύ πιο ζέση αυτό το κομμάτι. Και φυσικά και σε μεσομακροπρόθεσμο. Αυτές οι αλλαγές που συζητάμε επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή, πιθανόν επηρεάσουν τον τουρισμό στο μέλλον. Η εικόνα που είχαμε για φέτος το καλοκαίρι ως Μεσόγειος γενικά, δεν λέω μόνο για την Κρήτη και την Ελλάδα, δεν ήταν καλή με τις πυρκαγιές και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν προβλήματα, το ξέρετε πολύ καλά, και στην αγροτική παραγωγή. Με πολλά προβλήματα και στην Κρήτη. Οι άκρες βροχοπτώσεις, η απουσία βροχοπτώσεων το χειμώνα και η βροχοπτώση στη συνέχεια το Μάιο-Ιούνιο. Επομένως, πάμε σε αλλαγές που έχουν επιπτώσει σε πολλές τομές της οικονομίας και της υγείας μας και θα πρέπει να το δούμε πολύ πιο ζεστά. Ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, βλέπουμε ήδη αλλαγές. Τις ήρθαν γρηγορότερα και πιο έντονα από ό,τι το περιμέναμε. Οι πολιτικοί μας το επικαλούνται συχνά, έτσι. Ακούμε από το σώμα τους το περί κλιματικής αλλαγής, αλλά φαίνεται ότι δεν το έχουμε πάρει πρακτικά ακόμα ζεστά σε επίπεδο οργάνωση. Καλά, εκεί γίνεται και μια υπερβολή, ξέρετε, στη χρήση του. Δεν είναι όλα κλιματική αλλαγή. Το να βρέξει πολύ δεν είναι. Είναι καμιά φορά και άλοθη, κύριε Λαγουμπάρντο. Προφανώς είναι και άλοθη. Ναι, ναι. Εντάξει, μην τα αποδώσουμε όλα στην κλιματική αλλαγή. Πάντα είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στην Κρήτη. Γιατί είναι ένα νησί που είναι στη μέση της θάλασσας, έχει μεγάλα βουνά, επομένως έχει και ισχυρές βροχοπτώσεις και ισχυρά φαινόμενα και ισχυρούς ανέμους. Γίνονται συχνότερα, έτσι. Αλλά σε αυτό βάζουμε και το χεράκι μας και εμείς. Έτσι, όταν μπαζώνουμε τα ρέματα ή κατασκευάζουμε παντού, προφανώς θα γίνει η καταστροφή. Βρέχει πιο συχνά, ίσως και είναι πιο έντονα τα φαινόμενα, το επαναλαμβάνω. Αλλά σας είπα, πρέπει και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε και βραχυπρόθεσμα και μεκοπρόθεσμα για να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους, αλλά και να δούμε το μοντέλο οικονομίας το οποίο θέλουμε, το οποίο πάμε στην Κρήτη, εξαρτάται πολύ από το νερό, έτσι, και ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή, αλλά δεν θα είναι καλή η κατάσταση πιθανόν τις επόμενες δεκαετίες. Ίσως θα πρέπει να ανοίξουμε πια και ουσιαστικά την κουβέντα για το τι παραγωγές μπορούμε να κάνουμε τώρα και ίσως πρέπει να αλλάξουν και καλλιέργειες και ίσως πρέπει να μπούμε. Σταδιακά πρέπει να μπει αυτή στην κουβέντα, έτσι δεν το κάνουμε αύριο, έτσι δεν κινδυνεύουμε από αύριο από την έλλειψη βροχοπτώσεων. Και γενικά οι βροχές στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια είναι καλές, θα έλεγα. Υπάρχουν όμως χρονιές που είναι κακές, όπως για παράδειγμα το 2023. Αυτό όμως ίσως είναι το πιο πιθανό σενάριο στο εγγύς μέλλον. Να έχουμε δηλαδή συχνότερες ξηρασίες, περισσότερες ξηρασίες και λιγότερες βροχοπτώσεις. Ωραία. Κλείνοντας τώρα, κύριε Λαγουβάρη, μιας και είπατε δεν κινδυνεύουμε από αυτό τώρα. Κινδυνεύουμε από τα σωματίδια που πιάσαν τα ραντάρ σας, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο, αυτά τα 270 μικροσωματίδια που υπήρχαν στην ατμόσφαιρα, από αυτό κινδυνεύουμε? Όχι, δεν κινδυνεύουμε. Ήταν και ένα σύντομο φαινόμενο, δεν κράτησε πολύ, όπως κάποιοι που είχαν πει από αρκετά χρόνια. Η Κρήτη έχει αυτό το πρόβλημα και οι νότιες περιοχές της χώρας. Μιλάμε για τη σκόνη, βεβαίως. Ναι, για τη σκόνη, βεβαίως. Ναι, ναι. Που είχαμε 250 νομίζω μικρογραμμάρια, που είναι μια πολύ μεγάλη τιμή. Ευτυχώς όμως δεν κράτησε πολύ. Επηρεάζονται οι άνθρωποι που έχουν άσθημα, επηρεάζονται οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα από τη σκόνη. Και η Κρήτη δυστυχώς λόγω της γειτονίας με την Αφρική το έχει αυτό το πρόβλημα. Ευτυχώς ήταν ένα σύντομο επεισόδιο. Και τώρα μπορεί να έχουμε και λίγο μεταφορά ακόμα και σήμερα αύριο, αλλά με τους βοριάδες από την Τετάρτη και μετά αυτό θα καθαρίσει. Θα έρθει η άνοιξη βέβαια, που είναι και η κανονική εποχή αυτών των επεισοδίων. Θα το δούμε μέχρι τότε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να επιβεβαιωθεί ακριβώς. Τα είπαμε όλα, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Βέβαια. Φόλη στη σύλληψη ήταν η συζήτηση. Φόλη στη σύλληψη. Ελπίζουμε να βρέξει και να βρέξει τόσο όσο να μην έχουμε προβλήματα και βεβαίως να χιονίσει στο νησί, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά, κύριε Λαγουβάρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσείς.